Κυριακή 22 έκτου 2008 κατά Ματθαίον Ευαγγέλαιον, κεφάλαιο 10, στίχοι 32 έως 33 και 37 έως 38 και κεφάλαιο 19, στίχοι 27 έως 30. Σοφία, ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Δόξα Συ Κύριε, δόξα Συ. Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, πάσος της ομολογήσει εν εμοί έμπροσθεν των ανθρώπων. Ομολογήσω καγώ εν αυτό έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Πώς της θα αναρνήσετε με έμπροσθεν των ανθρώπων, αρνήσω με αυτόν καγώ έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Οφειλών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέου και αισθημώ άξιος, και οφειλών ιών ή θυγατέρα υπέρ εμέου και αισθημώ άξιος, και όσου λαμβάνει τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου και αισθημώ άξιος. Τότε αποκριθείς ο Πέτρος είπεν αυτό, ιδού ημείς αφήκαμεν πάντα και ακολουθήσαμεν σοι, τι άρα έστε ημίν. Ο δε Ιησούς είπεν αυτοίς, αμήν λέγω ημίν, ότι ημείς οι ακολουθήσαντες μοι, εν τη παλιγενεσία, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί θρόνου δόξης αυτού, καθίσεστε και ημείς επί 12 θρόνους, κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ. Και πάσο όσα φύγε νοικίας ή αδελφούς ή αδελφάς, η πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή τέκνα ή αγρούς ένεκεν του ονόματός μου, εκατονταπλασίων αλείψετε και ζωήν αιώνιων κληρονομήσει. Πολλοί δε έσονται πρώτοι έσχατοι και έσχατοι πρώτοι. Ολόκληρο το έργο της Θείας Οικονομίας, της αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο, καταλήγει στην Πεντηκοστή, στην Εκκλησία. Και έχουμε μια πορεία από την Πεντηκοστή προς Αγίους. Και η Εκκλησία αναδεικνύει τους Αγίους. Θα τολμούσα να πω για τα ανθρώπινα μέτρα πως είναι μια πορεία που την αγέλει προς την κοινωνία και από το ζώο προς το θεούμενο άνθρωπο. Μια συγκλονιστική πορεία είναι αυτή η πορεία η οποία χαράσουν οι Άγιοι αν ζουν μέσα στην Εκκλησία. Το κείμενο που ακούσαμε πριν από λίγο, πολύ λιτό, πολύ αδρό, απλούστατο θα έλεγα, έτσι φαίνεται σε έννοιες, ανοίγει το δρόμο για την απλή κατανόηση τι είναι αυτή η πορεία των Αγίων και πώς χαράσεται, πώς πηγαίνουμε από το ζώο στον Άγιο και από την αγέλη στην κοινωνία. Να δούμε τρία σημεία από τα πραγματικά ελάχιστα που έχει περικοπεί για να χαράξει αυτή την πορεία. Όποιος λέει θα μου ομολογήσει έμπροσθεν των ανθρώπων. Προσέξτε τη λέξη θα ομολογήσει. Ομό λόγος. Κοινός λόγος. Οι πατέρες της Εκκλησίας προσεγγίζουν τα κείμενα αυτά. Αυτή τη λέξη ομολογία τη βλέπουν διτός, όχι διακρινόμενη αλλά διτός, με δύο τρόπους. Λόγος είναι ο Χριστός. Χωρίς τον Χριστό δεν έχουμε λόγο να ζούμε. Και αποκτούμε ομολογία, κοινή ζωή με τον Χριστό. Χριστοποιούμεθα. Υπάρχει κάποιο μοντέλο ζωής που μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα να ζήσουμε, να πει ποιος είναι ο λόγος της ζωής μας, πώς θα περπατήσουμε κάθε μέρα. Βεβαίως υπάρχουν πολλές φιλοσοφίες, πολλές ιδεολογίες, πολλές απόψεις, πολλές προτάσεις. Αλλά δεν είναι ομολογιακές. Δεν μας βάζουν στην κοινότητα ζωής. Το ομό με το λόγο, με το Χριστό. Και ταυτόχρονα η λέξη ομολογία σημαίνει που όλοι αποκτούμε έναν κοινό λόγο. Είμαστε ένα με το Χριστό και όλοι εμείς οι διακρινόμενοι, οι διαφοροποιούμενοι έχοντες διαφορετικές αντίπαλες απόψεις και αντιλήψεις. Μέσα στην Εκκλησία αποκτούμε κοινό λόγο. Αυτό δεν συνέβη πολλές φορές που μέσα στην Εκκλησία έθνη διάφορα που μάχονται, που μαλώνουν, που διαστρέφονται, αποκτούν κοινό λόγο ζωής. Η Εκκλησία η μόνη δυνατότητα να ζήσουμε, γιατί θα ζήσουμε μέσα στο λόγο και δεν υπάρχει άλλος λόγος ζωής μας. Αν κάποιος έχει να πει κάτι άλλο, μας το πει και να μας τα αποδείξει. Και ταυτόχρονα η Εκκλησία είναι η μόνη δυνατότητα να ξεπεραστούν όλες οι διαφορές όλων των ανθρώπων σε οποιαδήποτε επίπεδο. Να λοιπόν η ομολογία, να πως η αγέλη γίνεται κοινωνία.
και να πω στο ζώον γίνεται άγιος. Το δεύτερο σημείο είναι δύσκολο, δυσνόητο, επικίνδυνο και θα τολμήσω να πω πως δημιουργεί πειρασμού στο νου μας. Όταν λέει ότι όπως θέλει να είναι μαζί μου, θα αφήσει τον πατέρα του, τη μητέρα του, τα αδέλφια του και το λέει ξανά το κείμενο, μας πιάνει μια ένταση στο νου μας και λέει μα τι γίνεται εδώ, αυτός μας μιλάει για ομολογία, για κοινωνία και εδώ όλα σπάζονται, όλα πάνε πάνω του. Προσέξτε την πρόταση των πατέρων ερμηνευτική που είναι η μόνη πρόταση. Μπορείς να φτιάξεις τη δική σου ζωή όπως θέλεις. Να φτιάξεις πολλά μοντέλα ζωής. Να δεις πώς θα αγαπείς τον πλαϊνό σου, πώς θα σταθεί πλάι σου, τη γυναίκα, στο παιδί σου, στο αδελφού σου και να φτιάξεις ψεύτικες δομές κοινωνίας. Δεν θα μπορείς ποτέ να αγαπήσεις αν δεν μάθεις να αγαπάς. Και αγάπη είναι ο Χριστός. Αν δεν μάθεις τον Χριστό και δεν μάθεις την αγάπη αυτού του λόγου, όλα τα άλλα που αγαπάς, μια μέρα δεν θα τα αγαπάς. Όλα τα άλλα που λες, που τα ερωτεύεσαι, μια μέρα μπορεί και να μισήσεις. Όλα τα άλλα για τα οποία ενδιαφέρεσαι, για τα παιδιά σου και την κοινωνία, που θέλεις να τα βοηθήσεις, μια μέρα δεν θα τα αντέξεις. Αν δεν εγκαταλείψεις αυτόν τον τρόπο σκέψους και αυτή την προσκόλληση μόνο στα οριζόντια και δεν αποκτήσεις κοινό λόγο ζωής, δεν μπορεί να αγαπήσεις κανέναν. Και ας λες που αγαπάς τους πάντες. Χωρίς Χριστό δεν υπάρχει ούτε κοινωνία, ούτε αγάπη, ούτε έρωτας, ούτε φιλική αγάπη, ούτε έννοια του γονιού για το παιδί του. Όλα είναι η ζωή της αγέλης. Και τρίτο σημείο, το οποίο χαράσει αυτή την πορεία, τη δική μας, από την αγέλη προς την κοινωνία και από το ζώο προς τον Άγιο, είναι αυτό με το οποίο καταλήγει η πρόταση σημερινή του Ευαγγελίου. Την ξέρετε όλη αυτή την πρόταση και πολλές φορές την αναμασούμε στη γλώσσα μας, χωρίς να μπορούμε να προσδιορίσουμε τη βαθιά σημασία που έχει απάνω μας. Οι τελευταίοι θα γίνουν πρώτοι και οι πρώτοι θα γίνουν τελευταίοι. Αν το αναλογιστείτε αυτό το σημείο, είναι συγκλονιστικό με τα μέτρα του σημερινού του κόσμου, όπου τα μοντέλα και τα υποδείγματα του κόσμου παίζονται το ποιοι θα αποκτήσουν την πρωτιά. Δεν αρνούμε, ούτε ο Χριστός τα αρνήθηκε. Πρώτος θέλει να μας κάνει αγίους. Αλλά πώς θα αποκτήσουμε την πρωτιά? Χωρίς ομόλογον, χωρίς λόγο κοινό, δεν γίνεται. Και εκεί ακριβώς γίνεσαι τελευταίος. Γίνεσαι όπως ο Χριστός. Και τότε γίνεσαι ο πρώτος. Γιατί γίνεσαι ο Άγιος. Οι τελευταίοι θα γίνουν πρώτοι. Οι άνθρωποι του Χριστού είναι ελάχιστοι αυτής της κοινωνίας. Δεν πάνε να γίνουν καταληψίες κοινωνίας και όμως ταυτόχρονα γίνονται καταληψίες της καρδιάς των ανθρώπων. Αυτό δεν το καταφέραμε. Πάμε να εξουσιάσουμε τους άλλους χωρίς να εξουσιάσουμε ομολογώντας τον Χριστό μας. Η πορεία από την αγέλη προς την κοινωνία και η πορεία από το ζώο προς τον Άγιο είναι η πρόταση που έρχεται μέσα από τη ζωή πάντων των Αγίων που η Εκκλησία μας σήμερα τους τιμά. Είναι η δική μας πρόταση. Μην πλεχτείτε, μην ελκυστείτε ή προσελκυστείτε από άλλες προτάσεις φιλάνθρωπες και ανθρώπινες. Είναι ψεύτικες, είναι φρούδες. Ο δρόμος είναι ένας, η ομολογία, η ζωή εν το Χριστό.